Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση και συγχαίρω τους ανθρώπους και πρώτα απ' όλα τον Γιώργο Δούατζη και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για αυτή τους την πρωτοβουλία. Από τα 1000 πράγματα και ίσως παραπάνω και από 1000 που θα είχα να πω για τον Τάσο Λιβαδίτη, θα περιοριστώ σε 1-2 μόνο, γιατί αλλιώς θα σας ταλαιπωρούσα μέχρι αύριο. Και προτιμώ, αγαπητοί φίλοι, να ξεκινήσω από κάποιους στίχους του Λιβαδίτη. Προέρχονται όλοι από ένα από τα τελευταία του βιβλία, από το «Βιολέτες για μια εποχή», που το θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα ποιητικά βιβλία, όχι απλώς της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, αλλά όλου του 20ου αιώνα. Ποιο αναμνήσεις που συγκρατείται κάτι πιο πολύ από αυτό που ζήσαμε. Ένα άλλο απόσπασμα. Και ο πατέρας μου, πεθαμένος εδώ και τόσα χρόνια, έρχεται κάθε βράδυ και με συμβουλεύει στον ύπνο μου. «Μα πατέρα», του λέω, «ξεχνάς ότι τώρα είμαστε συνομήλικοι». Και ένα στίχος ακόμα. «Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια δύο πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ». Ο Λιβαδίτης επιστρέφει συνεχώς, όπως επιστρέφουν οι ποιητές στην καθημερινή μας ζωή μας συνεχώς, και όταν λέω οι ποιητές δεν εννοώ μόνο όσους γράφουν ποίηματα, όσους αισθάνονται την ανάγκη να εκφραστούν με την ποίηση, αλλά κυρίως εκείνους, ανεξάρτητα από αξιολογήσεις, εκείνους που στοιχημάτισαν τη ζωή τους, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ποίηση. Και οι ποιητές, επιστρέφοντας, ανατρέπουν τον χρόνο, τον δικό μας χρόνο. Φέρνουν πίσω το παρελθόν, ακόμα και το άγνωστο ή το ξεχασμένο παρελθόν, και ανοίγουν καινούριους δρόμους προς το μέλλον. Έτσι και εμένα κάθε φορά που ξαναδιαβάζω στίχους του Λιβαδίτη, μου ξαναφέρνουν πίσω ένα παρελθόν, και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, καθώς είμαι στην αίθουσα που ονομάζεται αίθουσα Γιώργου Καράντζα, να πω ότι μου ξαναφέρνουν το παρελθόν του Γιώργου Καράντζα, ενός στενού φίλου του πατέρα μου, τον οποίον τον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και από τα παιδικά και από τα πρώτα νεανικά μου χρόνια στο σπίτι μας, αλλά και από αφηγήσεις τους, και έτσι για πρώτη φορά είχα την εικόνα του πώς βγαίνει μια εφημερίδα της παλιάς προπολεμικής πρωίας, όπου ο Καράντζας έγινε τελικά αρχισυντάκτης και που ο πατέρας μου μετά το θέατρο πήγαινε εκεί για να κουβεντιάσουν στο τυπογραφείο ως το πρωί. Και η αίσθηση του Καράντζα συνδυάζεται με αυτούς τους δύο πολέμους που λέει ο Λιβαδίτης στα συντρίμμια τους, που άφησαν και συντρίμμια ανθρώπινα, όταν στο σπίτι μας ο Καράντζας μας έλεγε σίγουρο σχεδόν ότι ο συνασπισμός του λαϊκού μετόπου στις ιταλικές εκλογές του 1948 επρόκειτο να κερδίσει και να ανατρέψει όλο το ευρωπαϊκό κλίμα. Δυστυχώς αυτός ο συνασπισμός δεν κέρδισε, και θυμάμαι τον Καράντζα μετά βαθύτατα στενοχωρημένο για τη ματέωση των προβλέψεών του να μας λέει: «Τώρα θα μας έρθουν αρκετά μαύρα χρόνια». Και ήρθαν, ίσως όμως και να πέρασαν πια. Αλλά πάντα επακολουθούν κάποια άλλα μαύρα χρόνια. Κάτι άλλο, ακόμα που με έκανε να σκεφτώ, η ποίηση του Λιβαδίτη, η αίθουσα του Καράντζα και η πρωτοβουλία της ΕΣΥΕΑ.
Γιατί η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω πριν χρόνια και εγώ κληθεί να μιλήσω εκεί για το Λιβαδίτη. Δεν είναι ωστόσο κάτι που με ξαφνιάζει. Η πρωτοβουλία της ΕΣΥΕ λίγο με ξαφνιάζει για τον εξής λόγο. Επειδή έχω τη μανία να διαβάζω πολλές εφημερίδες και να διαβάζω πολλές ξένες εφημερίδες. Και βλέπω ότι οι ελληνικές εφημερίδες έχουν ένα μεγάλο προνόμιο. Στις στήλες τους για το βιβλίο ασχολούνται με την ποίηση. Την εποχή που ζούσα στο Παρίσι και διάβαζα κάθε μέρα τον πάρα πολύ έγκυρο Μοντ, είχα μείνει κατάπληκτος ότι στο παρασκευιάτικο ένθετο για το βιβλίο που ήταν πολύ σημαντικό δεν υπήρχαν κριτικές για την ποίηση. Η ποίηση ήταν εξαφανισμένη. Κυριαρχούσε ο πεζός λόγος και το μυθιστόρημα. Και όταν το έλεγα σε κάποιους Γάλλους φίλους μου, μου έλεγαν «Μα έτσι είναι». Από το 1950 και έπειτα η ποίηση όλο και εξαφανίζεται από τον γαλλικό τύπο. Δεν ασχολείται σχεδόν κανείς μαζί της. Και είναι μεγάλη ευχαρίστηση πνευματική, αλλά θα έλεγα και πέραν της απλής πνευματικής ευχαρίστησης, το γεγονός ότι ο ελληνικός τύπος σήμερα, ακόμα, όπως και παλιά, ασχολείται και έχει στήλες κριτικές για την ποίηση και η πρωτοβουλία της ΕΣΥΕ, γι' αυτό θέλω να την υπογραμμίσω, παίρνει για μένα μία ιδιαίτερη σημασία. Αλλά για να ξαναγυρίσω στον Λιβαδίτη και να πω λίγα λόγια ακόμα, αν κάτι χαρακτηρίζει, νομίζω, όσο πιο σύντομα μπορώ να το διατυπώσω, την ποίηση του Λιβαδίτη, είναι από τη μια μεριά οι συνεχείς μεταλλαγές, ακόμα και οι εσωτερικές ρήξεις της ποίησής του, πράγμα που κάνει τους κριτικούς και εμένα τον ίδιο να πω ότι υπάρχουν δύο ή και τρεις διαφορετικές περίοδοι στην ποίησή του και ταυτοχρόνως η βαθύτατη ενότητα, αυτή η ενότητα η οποία χαρακτηρίζεται, έχει συστατικό στοιχείο την βαθύτατη, την ανελαίτη ειλικρίνεια όπως και ήδη υπόθηκε.